φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος. Τα αυτοκίνητα. 1770 η ατμοκίνητη μηχανή του Κινιό. 1828 το tugboat του Γκάρνι. 1833 το Enterprise του Hancock. 1859 το boiler του Ρίκετ. 1875 το Dependable του Μπολέ. 1894 το Πανάρ του Λεβασόρ. Μην μου κουνιέστε άλλο. Αυτό είναι. Να περάσουν οι επόμενοι παρακαλώ. Ε, τώρα κύριοι, είστε έτοιμοι. Ναι, είμαστε. Δώσε μας το σήμα, είμαστε έτοιμοι. Όχι, ένα λεπτό, μόνο μία παρακαλώ. Μην κουνηθείς άλλο. Έλα κι εγώ φωτογραφία. 1894, Παρίσι Ρουέν, ο πρώτος αγώνας αυτοκινήτων. Λοιπόν, κύριοι μου, θα συμφωνήσετε. Δεν είναι πραγματικός αγώνας αυτός. Η αντοχή και η αξιοπιστία είναι που μετράει. Έχετε 8 ώρες να διανύσετε 126 κιλιόμετρα. Πώς! Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εμπρός! Μόνο η βοήθεια από υποζύγια δεν επιτρέπει. Εμπρός! Και έτσι υπάρχουν αυτοκίνητα με μοχλούς, με κρεμή, με υδραυλικές μηχανές. Συμπιεσμένο αέρα και συμπιεσμένο νερό. Εμπρός! Υπάρχουν επίσης ηλεκτρομαγνητικά οχήματα. Εμπρός! Γίνονται διάφοροι συνδυασμοί από υγρά, βάρη, αέρια και πολλά άλλα. Όμως κανένα από αυτά δεν είναι ικανό να περάσει τα προκαταρκτικά, δηλαδή να τρέξει 50 χιλιόμετρα. Α, έχει ανάψει αφεντικό. Εμπρός! Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα! Λοιπόν, αφεντικό, τώρα θα τους δείξουμε. Πιο γρήγορα! Όμως είναι τρελή, θα πρέπει να τρέχουμε 20 χιλιόμετρα την ώρα. Ω, τρέχω! Ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 1895, με τον αγώνα Μπορντό-Παρίσι, ξεκινάει η εποχή των αγώνων αυτοκινήτου. Και αυτή τη φορά η διαδρομή είναι 120 χιλιόμετρα. Όλοι έτοιμοι! Πάμε! Εμπρός! Πάμε! Εδέβητε ο Αθήνης! Αυτό είναι! Αυτό! Αρχίζουμε να φτάνουμε την Μπέντς! Το πεζό νούμερο 8 με ανησυχεί! Μας προσπέρασε! Ορίστε, ένα λιγότερο! Συγκεντρώσου! Τουλάχιστον πλησιάσαμε! Συγγνώμη, κύριε, αδείο! Τελευταία εφεύρεση του Μπολέ! Οι δύο ατομικανές είναι μπροστά μας. Κοίτα εκεί, τώρα μένει μόνο ένα, καλή τύχη. Όμως οδηγούμε 4 ώρες. Ο τέτοιον είναι πολύ μπροστά, υπάρχει κανείς πίσω μας? Όχι, δεν υπάρχει κανείς. Τώρα θα πετάξουν, πηγαίνουν με 30 τουλάχιστον. Και τώρα περάσαμε άνετα στην πρώτη θέση. Αρχηγέ, θέλεις να τους κάνουμε μια μπλακίτσα, ε? Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται αυτό, είναι καλό αστείο, ε? Πήγαινε πιο γρήγορα. Μάλιστα, αφεντικό. Πήγαινε ίσια. Όμως, ο Θεέ μου, αχ, όμως θα παραπονεθώ στον ομάρχη για την κατάσταση του δρόμου. Είναι εξοργιστικό. Δεν θα γλιτώσουν έτσι εύκολα από μένα. Πίστευα ότι το Μπορντό είναι πολύ πιο μεγάλο, βέβαια. Δεν πρόκειται να προλάβουμε τον τέτοιο! Ανοίξτε δρόμο, ανοίξτε δρόμο! Πάλι αυτή είναι! Πέντε λεπτά, συνέχισε έτσι! Είναι και είναι σίγουρη, αρχηγέ! Βλέπεις αυτό που βλέπω? Όχι, θα τρελαθώ! Άλλα 5 λεπτά! Ποιος από όλους θα νικήσει? Ο ατμός που είναι πιο δυνατός αλλά πιο ευαίσθητος από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο. Το 1859 κάποιος Drake βρίσκει λίγο πετρέλαιο στη Πενσιλβάνια, το οποίο εμπνέει κάποιον Rockefeller να ιδρύσει μια εταιρεία με το όνομα Standard Oil. Ένας νεαρός Αμερικανός μηχανικός καρώνει ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί με βενζίνη και είναι μεγάλο σε μέγεθος. Το όνομά του είναι Henry Ford. Α, φτάσαμε στον Μπορντό, θα στρίψουμε! Αμέσω! Βλέπετε αυτό που βλέπω? Δεν είναι έτοιμο ακόμα, Θεούλη μου, Θεούλη μου! Άρχιγε. Είσαι άχρηστος! Ναι, αφεντικό. Και η θριαμβευτική άφηξη των νικητών.
1900. Η Ευρώπη έχει 400 εκατομμύρια κατοίκους. Η Ασία έχει 900 εκατομμύρια. Η Αμερική έχει 150 εκατομμύρια. Και η Αφρική έχει 120. Η Λευκή Φυλή κυριαρχεί στον κόσμο, εκτός από την Ιαπωνία. Το δουλεμπόριο, που στο παρελθόν ήταν μια σημαντική πηγή εισοδήματος, τώρα έχει περιοριστεί κατά πολύ. Την εποχή της αποικιοκρατίας τα σχέδια γίνονται σε μεγάλη κλίμακα. Οι λαοί και οι πηγές πλούτου προορίζονται για εκμετάλλευση. Δεν γίνεται να αφήσουμε τη μισή υδρόγειο σε αστοιχείο τους ανθρώπους, λέει ο οικονομολόγος Λερού Αμπολιέ. Η κυριαρχία μας σε αυτούς τους άθλιους ανθρώπους θα τους εξασφαλίσει την ειρήνη και την ευημερία. Ναι, η Αγγλοσαξονική είναι η πιο κατάλληλη φυλή που υπήρξε ποτέ για να κυβερνήσει τον κόσμο, λέει ο Εσίφ Τσάμπερλεν, Βρετανός πολιτικός. Μία συμφωνία στο Βερολίνο θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η Ευρώπη έχει απλώσει τα δίχτυα της στην Ασία. Διεκδικεί το 90% της Αφρικής. Μπορείς να προσπαθήσεις πάλι? Βέβαια. Ορίστε, λειτουργεί. 1900. Στη Γαλλία η πλειοψηφία δίνει την ψήφο της στους Ρεπουμπλικάνους. Το εργαστήριο του Λουί Ρενό έχει μόνο 2 εργάτες. Και τώρα πρέπει να ξεκινήσει. Ναι, σίγουρα θα ξεκινήσει. Ναι. Ο Φρόιντ μελετά τα όνειρα, ο Μαξ Πλανκ την κβαντική θεωρία, ο Παυλόφ τα εξαρτημένα αντανακλαστικά, ο Ράδερφορντ τη δομή του ατόμου, ο Αϊνστάιν τη σχετικότητα. Μπράβο, Πετρούλη, λειτουργεί σαν από τα μηχανή. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, Πετρούλα, θα είσαι έτοιμη γρήγορα. Ναι, κύριε. Χαλάς και το βράδυ. Και τώρα το τορπίντο για τα απογεύματα. Κυρία, ίδια όμορφα πράγματα. Εξαιρετικά, Σέρμαν. Μια αυθεντική συλλογή. Αχ, μπορούμε να περπατήσουμε λίγο. Αν θέλεις, δεν βιαζόμαστε. Κοίτα αυτή η φωτογραφία, δεν είναι κι άσχημη. Το υπογράφει ο Πικάσιο, είναι έτεχνοτροπία. Όμως δεν πρόκειται να γίνει διάσημος. Σίγουρα θα πάμε πιο γρήγορα. Ναι, όμως είναι πολύ κουραστικό. 1900. Ορκίζεται η πρώτη γυναίκα δικηγόρος. Εδώ και λίγο καιρό οι γυναίκες ασκούν την ιατρική. Τα κορίτσια γίνονται δεκτά στα πανεπιστήμια. Αν και υπάρχουν πολλές θαραλές γυναίκες στη Σορβόνη, μόλις το 1908 ορίζεται η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια, η Μαρί Κιουρί. Και σε τι χρησιμεύει αυτή η σύραγγα? Ξέρεις, άκουσα ότι θα περνάει ένα τρένο. Τρένο? Ναι, θα ονομάζεται Μετροπόλιταν. Όμως πώς θα μπορούμε να αναπνέουμε κάτω από το έδαφος? Πράγματι, αυτό δεν το ξέρω. Τι άλλο θα σκεφτούν? Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Και τι θα κάνουμε τώρα? Αν μπορούμε να πάμε μια βαρκάδα. Αχ, την Κυριακή έχει πολύ κόσμο. Πάρτε μια απόφαση, ο δάσκαλος μπορεί να σας βοηθήσει. Ακολουθήστε με. Ας σταματήσουμε, έχω κουραστεί πολύ. Έλα τώρα, είναι Κυριακή, πάμε να διασκεδάσουμε. Εγώ θα μείνω εδώ, είναι πολύ ωραία. Έλα να δεις αυτή την επιγραφή εδώ. Είναι κινηματογράφος. Άκουσα ότι μπορείς να δεις ένα σωρό υπέροχα πράγματα και κάθεσαι σε μια καρέκλα. Αυτό μου αρέσει. Ελάτε, πάμε να το δούμε. Οι χωρικοί που φτωχαίνουν φεύγουν για τις πόλεις αναζητώντας πιο εύκολη δουλειά με καλύτερη αμοιβή. Βρίσκουν υπερπληθυσμό, πολυκατοικίες, συνοστισμένα προάστια που απλώνονται όλο και περισσότερο. Ανάμεσα στο 1830 και το 1914 ο πληθυσμός της Ευρώπης διπλασιάζεται. Στις πόλεις υπερπενταπλασιάζεται. Οι εργάτες γίνονται μια ξεχωριστή κοινωνική τάξη και το μόνο προνόμιό τους είναι η δουλειά. Και θα πρέπει να το υπερασπιστούν. Ο σοσιαλισμός και ο συνδικαλισμός μεγαλώνουν. Παρά το διάγγελμα του Πάπα Πίου του 10ου, οι εργάτες του κόσμου δεν θέλουν να περιμένουν για ένα καλύτερο κόσμο. Είναι αλήθεια! Ώρα για δράση! Κάτω η εκμετάλλευση! Ναι, δώστε μας καλύτερο! Κάτω η εκμετάλλευση! Αυτό προβλέπουν και οι μοντέρνοι καιροί. Και τώρα η Αφροδίτη, κοκτέιλ φόρεμα.
Πεντρούλα στο τηλέφωνο. Και εγώ. Ναι, εσύ. Είστε σίγουροι? Γεια σου! Α! Είσαι εσύ, Πεντρούλα, είμαι ο Πέτρος! Μη φωνάζει τόσο πολύ, Θεέ μου, δεν είμαι κουφή. Άκου. Ξέρεις κάτι, δεν είναι σωστό που με παίρνεις εδώ, Πέτρο. Να περιμένει η δουλειά. Τι μου είπες? Δεν είναι δυνατόν, φέρετε ότι ήρθε να μας δει ο Πικάσο. Έτσι ακριβώς. Ω, θα τελειώσετε επιτέλους, κορίτσια. Εγκρίνεται η αργία του Σαββατοκύριακου και όλοι όπου θέλουν. Ωραία, θα κάνω μια έκπληξη. Τι θα λέγατε να πάμε στη θάλασσα? Βλέπεις αυτό το αυτοκίνητο, θα το προσπεράσω. Ένα αυτοκίνητο θέλει να μας προσπεράσει, αφεντικό. Πιο γρήγορα. Είναι κουφός ή είναι πεισματάρης? Ε, εσύ, κάνε στην άκρη, ανόητε. Μα δεν είσαι καθόλου καλά. Κάνε στην άκρη, ανόητε. Θα του μάθω εγώ να φέρετε, κοίτα. Ε! Δημόσια κίνδυνε. Εμπρός, εμπρός, προσπέρασέ μας. Κράτη σου καλά τώρα, απότομη στροφή. Μπράβο μας. Τι κάνουν εκεί αυτοί? Τι κάνεις εκεί? Καθαρίζω. Αυτός είναι περίεργος τρόπος να καθαρίζεις. Όχι, μπορείτε να περάσετε εσείς, μπορείτε να περάσετε. Α, για στάσου μια στιγμή, θα σε βάλω στη θέση σου μια και καλή για πάντα. Μαμά, όχι, αφεντικό. Συμβαίνει κάτι? Όχι, μόνο που θα σε ξυλοφορτώσω. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Πάμε τώρα, αν θες. Λοιπόν, περιμένω. Ένα, δύο. Έτοιμος. Θα πλησιάσεις? Θα το διασκεδάσουμε πολύ. Ορίστε. Θεέ μου, αφεντικό. Είναι κρύο. Αχ, μην πας πολύ μακριά. Είναι μακριά. Όχι πολύ μακριά. Τα άκουσες? Τι στο καλό είναι αυτό? Αφού νικάται η Ρωσία, η Ιαπωνία προσαρτά την Κορέα. Αυτές οι κατακτήσεις κρούν πένθυμη καμπάνα για την κυριαρχία της Ευρώπης στην Άπω Ανατολή. Τώρα παρακαλώ, μην κουνιέστε άλλο. Έτοιμη εμφάνιση, είναι τέλεια. Μοιάζει πολύ με εσάς. Λοιπόν, ορίστε, τα ρέστα σας, κυρία μου. Κοίτα, εδώ δούλευα κι εγώ όταν ήμουν μικρή. Και επιστρέφω συχνά να ρίξω μια ματιά. Τι είναι αυτό, μαμά? Όμως νομίζω ότι είναι ένας άντρας. Ναι, το βλέπεις το μουστάκι. Όμως αυτός ο άντρας δεν είναι πολύ όμορφος, είναι τρομερός. Είναι αλήθεια, είναι λίγο περίεργος. Έλα τώρα, γλυκό μου, αν είσαι καλός, θα σου πάρω κάτι όμορφο. Τι είναι, μαμά? Μαμά, τι είναι? Κοίτα πόσο πολύ κόσμο έχει. Σίγουρα θα μου έχεις πάρει κάποιο παιχνίδι. Είναι γλυκό? Τότε τι είναι, πες μου! Δάγκωσέ το, θα δεις τι είναι. Τι είναι, δεν μου αρέσει! Λέγεται μπανάνα, είναι πολύ νόστιμη, γι' αυτό δοκίμασέ την. Έρχεται από μια ζεστή χώρα που έχει φοίνικες και μαύρους ανθρώπους. Ξέρεις, τα άλλα παιδάκια εδώ δεν έχουν φάει μπανάνες ποτέ. Η εγκάρδια συνεννόηση έχει ως απάντηση την τριπλή αντάντ. Το παιχνίδι αρχίζει να στείνεται καθώς προχωρούν οι κινητοποιήσεις. Σε τι χρησιμεύει αυτό εδώ το μεγάλο ατσάλινο πράγμα? Ο πύργος του Άιφελ με έπιασε σε προετοίμαστη, δεν ξέρω. Πρέπει να κατασκευάζουμε αυτά τα πράγματα αμέσως, είναι επίγον. Α, εδώ είσαι. Μπαμπά! Πέτρουλ. Πες τον μπαμπά σου τι έχουμε κάνει, Πετρούλη. Ναι, θα αγαπάει μπανάνα, δεν μου άρεσε, όμως αγαπώ τη μαμά και τον μπαμπά μου.
Α, έτσι πρέπει να σκέφτεσαι, μικρό μου αγόρι. Πάντα πρέπει να είμαστε καλοί και να αγαπάμε τον παπά και τη μαμά μας. Αλήθεια! Και να είστε χαρούμενα, παιδιά μου. Όμως κάνετε γρήγορα, γιατί όπως ξέρετε, ευτυχία δεν κρατάει και πολύ. Μάται, ο Τολστόι, ο Ντοστογεύση, ο Βερλέν, ο Ρεμπό, ο Ήψεν, ο Μπιένσον, ο Στρίντμπεκ κάνουν επίθεση στον άκαρδο κόσμο. Ποιος τους ακούει? Οι στρατιωτικές δυνάμεις θέλουν να το χωρίσουν στα δύο. Η Γαλλία πρέπει να κάνει αντεπίθεση. Ο γερμανικός και ο σλαβικός εθνικισμός ξεσηκώνουν τους ανθρώπους. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Κύριε, αυτό είναι ουτοπικό. Όμως, νομίζετε ότι αυτό θα πετύχει? Είναι ολοφάνερο ότι δεν θα πετύχει. Τι άλλο έχεις εδώ? Πολύ καλά, κύριε, καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ υπομονετικός. Αχ, είναι πολύ νόστιμο. Ελπίζω να θυμήθηκε κανείς τη μουστάρδα. Μην ανησυχείτε, την έφερα. Σταμάτα με, γαργαλός. Ως εναλλακτική λύση της οικονομικής κρίσης, ο κόσμος προτιμά τον πόλεμο. Βγάζει τον κόσμο από τη διχόνοια και δεν τρώει ο σκόρος τις στρατιωτικές στολές. Αχ, όχι, ήταν πολύ καλό για να κρατήσει. Να προστατευτούμε από την βροχή γρήγορα. Ο στρατηγός Μπερνάρντι πριν από το 1914 να κηρύσει. Ο πόλεμος δεν είναι μόνο πολιτική αναγκαιότητα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι ηθική υποχρέωση και αναπόσπαστος παράγοντας του πολιτισμού. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο στρατηγός είναι πρόσος. Και έτσι γίνεται πόλεμος. Η ανθρωπότητα τρελαίνεται. Πόλεμος. Ανεύθυνοι αρχηγοί, διστακτικοί διπλωμάτες, στρατηγοί που εμπορεύονται τον πόλεμο και ο κόσμος οδηγείται στο χειρότερο κατακλυσμό της ιστορίας. Ο Νίτσε ισχυρίζεται ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, ότι η υπέρτατη φυλή έχει την εξουσία πάνω στις άλλες, ο Γκομπινό στη Γαλλία, ο Τσάμπερλεν στην Αγγλία ακολουθούν τα βήματά του. Ποιος δεν ανήκει στην υπέρτατη φυλή? Πάμε να πάγουμε το Παρίσι, φεύγουμε. Οι Γερμανοί κάνουν ευθυνδιαστική επίθεση στο Βέλγιο. Σε χρόνο 0 φτάνουν στα 24 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Όμως γίνεται αντεπίθεση στη Μάρνη και το μέτωπο ακινητοποιείται. Όλοι για έναν! Ζήτω στα χαρακώματα της Μάρνης! Εγκαθίστανται στα χαρακώματα του μετώπου. Σε όλα τα μέτωπα, επίθεση και αντεπίθεση χωρίς τελειωμό. Επίθεση! Επίθεση! Δεν μπορείς να πολεμήσεις. Ναι, κύριε, μάλιστα με. Ενέδρα! Ξέρετε, εγώ θα πρότεινα αυτό. Και πόσο ακριβώς ζυγίζει το όπλο σας? Περίπου 300 τόνους, όμως όταν είναι γεμάτο, Όμως είναι κάτι σαν φτερό, θα έλεγα. Όμως μπορώ να φτιάξω καλύτερο. Κοιτάξτε αυτό το Global Proto, 38 μέτρα μήκος, 22 πλάτος, ένα αόρατο φρουρίο. Λοιπόν, κύριε, πολύ καλά κατάλαβα. Όμως μην φύγετε ακόμα.
Αυτό το πράγμα θα προστατεύει το πυροβολικό του εδάφους, ε! Γι' αυτό το ονομάζω τάγκ ή αρμάκι. Ναι, μου φαίνεται καλή ιδέα! Ναι, λοιπόν, σας κάνει! Το 1917 είναι το έτος που μπαίνουν στον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία αποχωρεί γιατί αρχίζει η Ρώσικη Επανάσταση. Και τώρα η τελευταία μου εφεύρεση. Όταν το φοράω είναι μια κάσκα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διπτήρας. Ως κατσαρόλα. Και ως κουτάλα. Και τώρα ένα όχημα που οδηγείται με προπέλα και πηγαίνει σε κάθε είδους έδαφος. Πηγαίνει και σε μέρη όπου δεν υπάρχει καθόλου έδαφος. Βέβαια! Όχι, αποκλείεται. Καλά, εντάξει. Και τώρα η τελευταία μου, η πιο πρόσφατη ανακάλυψη. Ένα πυροβόλο όπλο που πυροβολεί ανάμεσα στις προπέλες καθώς κινούνται. Όχι, μιλάω σοβαρά! 1918, τη γερμανική επίθεση διαδέχεται η συμμαχική αντεπίθεση. Εμπρός Μάρς! Εμπρός Μάρς! Νοεμβρίου 1918. Η συμμαχική νίκη. 25 εκατομμύρια νεκροί και άλλοι τόσοι τραυματισμένοι και ανάπηροι. Πώς υπολογίζεται ο πόνος και για ποιο λόγο προκαλείται, γίνεται για να εξασφαλίσει παγκόσμια ειρήνη για το μέλλον. Ο Κάιζερ, πριν να παραιτηθεί και αυτομολύσει, λέει: «Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα γίνει έτσι». Και τότε, ποιος θέλησε τον πόλεμο, ποιος σκέφτηκε ποιο θα είναι το τίμημα. Ας κοιτάξουμε πάλι τη Ρωσία όπου γράφεται ιστορία. 1905 αρχίζουν οι πρώτες εξεγέρσεις στη Ρωσία έπειτα από την ήττα στο Πορτ Άρθουρ από τους Ιάπωνες. Ο Τσάρος παραχωρεί μερικά δικαιώματα, εξουσιοδοτεί κοινοβούλιο, αποκαθιστά την ηρεμία και έτσι δεν χάνει χρόνο να επιστρέψει στις παλιές του συνήθειες. Το καημένο το αγοράκι μάλλον θα ξεπαγιάσει. Ναι, θα μας δώσουν τουλάχιστον λίγο ψωμί. Το 1917, ο πόλεμος που επιθυμεί ο Τσάρος μένεται. Είναι ένας σύγχρονος πόλεμος για τον οποίο η Ρωσία δεν είναι προετοιμασμένη. Δεν έχει πολεμοφόδια, ούτε αξιωματικούς, ούτε τροφή. Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν ανάπηροι. Πήγαινε σπίτι σου, μωρό μου. Η μητέρα σου θα καθίσει για σένα στην ουρά. Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε! Το φορτίο με το αλεύρι δεν έχει φτάσει! Δεν μπορώ να φτιάξω! Ψωμί για τα παιδιά μας! Σταματήστε! Εκμεταλλευτή! Δεν τρέπεσε λίγο! Ψωμί για τα παιδιά! Ψωμί! Στις πόλεις χτυπάει ο λοιμός. Οι γυναίκες δεν μπορούν πια να βλέπουν τις οικογένειές τους να χάνονται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι! Πρέπει να κάνουμε κάτι! Ακολουθήστε με! Θέλουμε ψωμί! Ναι! Ψωμί! Τώρα δεν θα πάμε τώρα! Τα παιδιά μας πίνουν! Τα παιδιά μας πίνουν! Θέλουμε και για τα παιδιά μας! Δώστε μας ψωμί! Ψωμί για τα παιδιά μας! Θέλουμε ψωμί! 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 Ψωμί για τα παιδιά μας! Ψωμί! Μιλάτε τα παιδιά μας! Θέλουμε ψωμί! Θέλουμε να φάμε! Θέλουμε για τα παιδιά μας! Έχω διαταγές να σταματήσουμε τη δουλειά όλοι μας! Κάνουμε απεργία! Σταματήστε όλες τις μηχανές! Κάνουμε απεργία! Θέλουμε ψωμί! Κάνουμε απεργία! Θέλουμε ψωμί! Εμείς και τα παιδιά μας! Κοιτάξτε εκεί! Η Κοζάκη! Η Κοζάκη! Κοζάκη! Αδελφοί Κοζάκοι, άξα συγκετεύουμε! Προστατεύστε μας! Βοηθήστε μας! Προστατεύστε μας, αδέλφια μας! Προστατεύστε και εμάς και τα παιδιά μας! Βοηθήστε μας να πάρουμε το ψωμί! Βοηθήστε μας, παρακαλώ! Είμαστε αδέλφια! Ναι! Οι Κοζάκοι είναι μαζί μας! Οι Κοζάκοι είναι με το λαό! Οι Κοζάκοι είναι με το λαό! Αρνούμαστε την καταπίεση! Ελευθερία και δουλειά! Θέλουμε ψωμί για τα παιδιά μας! Έχετε δουλειά, όχι! Γι' αυτό θα τα πάρουμε με τη βία! Θέλουμε ψωμί! Σύντροφοι, η επανάσταση έχει αρχίσει! Εμπρός!
μας! Θα κερδίσουμε! Ο λαός είναι κυρίαρχος! Αρχίζει νέα ζωή για εμάς! Ένας άνθρωπος μπαίνει σε αυτό το χάος και η ροή της ιστορίας αλλάζει. Σας χαιρετώ! Χαιρετώ τη Ρωσική Επανάσταση και το πρωτοποριακό προλεταριακό στρατό! Ζήτω! Η ελευθερία που παρέχεται μόνο στα μέλη της κυβέρνησης, στα μέλη του κόμματος, δεν είναι ελευθερία. Η ελευθερία ήταν πάντα ελευθερία σκέψης. Όταν η ελευθερία γίνεται προνόμιο, πάβει πλέον να υπάρχει. Τα δέφη η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Μακάρι να γινόταν έτσι.